Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, νέο νομοσχέδιο κατά των διαδηλώσεων ετοιμάζει η κυβέρνηση για να αποφεύγονται, λέει, τα εμφράγματα του κέντρου της Αθήνας από τα συλλαλητήρια. Για τα εμφράγματα όμως των εργαζομένων και του λαού που τα δημιουργεί η πολιτική που εφαρμόζουν οι ίδιοι και οι προκατόχοι τους, δεν τους καίγεται καρφί προκειμένου να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων και του κεφαλαίου. Ο νέος αντιασφαλιστικός νομοβρούτσικα Τρούγκαλου που κατέδεσαν χθες στη Βουλή δεν φέρνει όμως μόνο εμφράγματα. Ολοκληρώνει το έγκλημα που ξεκίνησαν όλοι οι προηγούμενοι αντιασφαλιστικοί νόμοι, ξεκινώντας από τους νόμους Χιούφα και Γιαννίτση και καταλήγοντας στους νόμους Κουτρουμάνη και Κατρούγκαλου. Επιχειρούν να βάλουν οριστική ταφόπλακα στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Συνένοχοι στο έγκλημά τους δεν θα γίνουμε. Όπως γίνεται η συνδικαλιστική μαφία της ΓΕΣΕΕ και οι συμβασμένες εργοδοτικές και κυβερνητικές συνδικαλιστικές ηγεσίες στο δημόσιο και στη ΣΟΤΑ. Όχι μόνο δεν καταργούν τον νόμο Κατρούγκαλου όπως προεκλογικά έταζαν, αλλά αντίθετα το διατηρούν και προσθέτουν νέες πιο επώδυνες διατάξεις, ακόμα πιο σκληρές για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και πρωτίστως για τους νέους ανθρώπους, για τα παιδιά μας. Καταργούν το αναδιανεμητικό χαρακτήρα του συστήματος και εισάγουν το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Θέλουν να μας επιβάλλουν το μοντέλο ασφάλισης Πινοσέτ που απέτυχε στη Χιλή και στην Ευρώπη όπου εφαρμόστηκε. Προκρίνουν τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες όταν όλοι θυμόμαστε το κλείσιμο της ΑΣΠΗΣ και άλλων εταιριών που τελικά οι ασφαλισμένοι έχασαν όλες τις αποταμιεύσεις τους και δεν αποζημιώθηκαν ποτέ. Μετατρέπουν το κοινωνικό δικαίωμα σε ατομικό ρίσκο και τους εργαζόμενους σε ζωγαδόρους που όσοι έχουν θα πληρώνουν αλλά χωρίς να ξέρουν πότε, πόσοι και αν τελικά θα πάρουν σύνταξη. Οι υπόλοιποι να αρκεστούν με φτωχές και υποτυπώδες παροχές και σύνταξη φιλοδόρημα στα όρια της ανέχειας. Η κυβέρνηση και τα πρόθυμα παπαγαλάκια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κρύβουν άθλια την αλήθεια από το λαό. Προσπαθούν να τον προσανατολίσουν με την προπαγάνδα τους από τον αγώνα για την υπεράσπιση της δημόσιας υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης. Με την ενοποίηση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης στον ΕΦΚΑ και τη νέα ληστεία των 8 δις των αποθεματικών τους, συνεχίζουν τη λαϊλασία των αποθεματικών των ταμείων μας που στήγησε διαχρονικά 80 δισεκατομμύρια. Μιλάνε για αυξήσεις στις συντάξεις όταν συρρυκνώνουν ακόμα περισσότερο τη χρηματοδότηση από την εργοδοσία και το κράτος, η οποία όμως βγαίνει από το μόχθο των εργαζομένων και περιορίζουν ακόμα περισσότερο το ύψος της δημόσιας σύνταξης σε ένα ελάχιστο επίπεδο προνοιακού επιδόματος πείνας. Στην πλειοψηφία, σε πάνω από 2 εκατομμύρια συνταξιούχους, με το νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο θα μειωθεί η σύνταξή τους. Μειώνουν κατά 221 εκατομμύρια τις κρατικές δαπάνες για τις συντάξεις φέτος, ενώ οι μειώσεις θα συνεχιστούν τουλάχιστον για άλλη μια δεκαετία. Με την ανεργία να έχει σπάσει τα κοντέρ, την επικράτηση της μαύρης εργασίας, τη μερική απασχόληση, την εκπεριτροπή σε εργασία και την κάθε μορφή ελαστική σχέση εργασίας που επινοούν για να συμπιέζουν ακόμα περισσότερο το κόστος εργασίας, ποιοι νέοι και νέες θα μπορέσουν να φτάσουν τα 40 χρόνια εργασίας ή τα 35 χρόνια ασφάλισης για να υποφεληθούν τελικά από τις πενιχρές αυξήσεις των ποσοστών αναπλήρωσης που πολυδιαφημίζουν. Δεν μπορούν να μας εξαπατήσουν. Το νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, τα μόνα που μας εξασφαλίζει είναι περισσότερα χρόνια εργασίας, μεγαλύτερες εισφορές, μικρότερες συντάξεις, μηδαμινές παροχές,
Γιατί μην ξεχνάμε ότι η ασφάλιση δεν είναι μόνο η σύνταξη. Ανασφάλεια για το ύψος της σύνταξης και για το αν τελικά θα πάρουμε. Τα δεχόμαστε. Η δημόσια κοινωνική ασφάλιση δεν μας χαρίστηκε. Αποτελεί κατάκτηση μακροχρόνιων και αιματοβαμμένων αγώνων των εργαζομένων παγκοσμίως. Και σαν κοινωνική κατάκτηση πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και όχι σαν κόστος, όπως θέλει η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο. Οι λογικές του τίποτα δεν αλλάζει. Ό,τι και αν γίνει, τα μέτρα θα περάσουν. Έτσι κι αλλιώς δεν θα πάρουμε ποτέ σύνταξη. Δεν μας ταιριάζουν. Αυτά είναι βούτυρο στο ψωμί των κυβερνήσεων που μας θέλει απογοητευμένους, ιτοπαθείς και σκυμμένους για να μπορούν να περνούν τους αντεργατικούς και αντιλαϊκούς σχεδιασμούς τους. Μπορούμε και έχουμε τη δύναμη να βάλουμε τα δικά μας εμπόδια στα σχέδιά τους και να τους σταματήσουμε. Η σημερινή πανεργατική απεργιακή κινητοποίηση πρέπει να έχει και συνέχεια. Να οργανώσουμε την κλιμάκωση του αγώνα με πολύμορφες αγωνιστικές και απεργιακές κινητοποιήσεις. Το σχέδιο της κυβέρνησης για οριστική διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης δεν πρέπει να περάσει. Σήμερα υπάρχει απεργιακή αντίδραση γιατί οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ σε όλη την Ελλάδα έδωσαν τη μάχη από το μικρότερο σωματείο μέχρι τις μεγαλύτερες ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα προκειμένου να αποφασίσουν συμμετοχή και δράση. Σήμερα υπάρχει απεργιακή αντίδραση γιατί οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ δεν άφησαν χώρο δουλειάς προκειμένου να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι για το νέο αντιασφαλιστικό έκτρωμα. Η συμπόρευση και η συστράτευση με τις δυνάμεις αυτές του καθημερινού αγώνα δεν είναι απλά θέμα πολιτικής επιλογής. Είναι επιλογή ζωής και επιβίωσης για τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις που η εργατική τάξη έχει καταφέρει όλα τα προηγούμενα χρόνια με αγώνες και θυσίες. Σήμερα η προδοτική στάση της ΓΕΣΕΕ παίρνει απάντηση από τις χιλιάδες απεργούς σε όλη τη χώρα που συμμετέχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις των ταξικών συνδικάτων. Η συγχρονισμένη μαύρη προπαγάνδα της κυβέρνησης και της συνδικαλιστικής μας βίας της ΓΕΣΕΕ δεν μπορεί να λερώσει την προσπάθεια και τον αγώνα χιλιάδων τίμιων αγωνιστών που δίνουν καθημερινά τη μάχη. Το μέτωπο Μητσοτάκη γεννηματά εισαγγελέων και συνδικαλιστικής μας βίας της ΓΕΣΕΕ το στηρίζει μόνο ο ΣΕΒ και τα ΜΑΤ. Το ΠΑΜΕ το στηρίζουν χιλιάδες εργαζόμενοι. Εδώ σε αυτό το μετερίζει επέλεξα να συμπορευτώ και προσωπικά. Σε αυτό το μετερίζει είναι η θέση του κάθε εργάτη, του κάθε δημόσιου υπαλλήλου, του κάθε φτωχού αυτοαπασχολούμενου. Απέναντι στη μαυρίλα της συνδικαλιστικής μαφίας υπάρχει η κόκκινη αισιοδοξία του αγώνα και της ταξικής πάλης. Υπάρχει το ΠΑΜΕ. Είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα, τους αγώνες των προηγούμενων γενιών. Είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στα παιδιά μας για ζωή με αξιοπρέπεια.